ο Άγιος Μόδεστος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Καταγόταν από την Σεβάστια της Μικράς Ασίας και οι γονείς του ήσαν χριστιανοί. Οι γονείς του Ευσέβιος και Θεοδούλη, επειδή ήσαν χριστιανοί, συνελήφθησαν και κλείστηκαν στην φυλακή. Εκεί και οι δύο μαζί παρέδωσαν το πνεύμα τους στα χέρια του Θεού. Μόλις οι δεσμοφύλακες μπήκαν στην φυλακή ξαφνιασμένοι, τους αντίκρισαν νεκρούς ενώ ανάμεσα στα νεκρά σώματά τους βρισκόταν ζωντανό το βρέφος τους. Οι στρατιώτες πήραν τον Ήπιο και το έφεραν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Ο Άγιος Μόδεστος τότε ήταν περίπου πέντε μηνών και ο Μαξιμιανός, βλέποντας ότι το παιδί ήταν χαριτωμένο, το παρέδωσε σε κάποιον συγκλητικό, με σκοπό να το αναθρέψει με κάθε επιμέλεια, ώστε να γίνει άξιο να υπηρετεί τον Δία τον ανώτερο υποτίθεται ψευτοθεό των ειδωλολατρών. Ο Μόδεστος κάποτε έμαθε από ποιους γονείς γεννήθηκε και ακόμη πως αυτοί πέθαναν στην φυλακή για την αγάπη του Χριστού. Τότε γεννήθηκε μέσα του φλογερή η επιθυμία να μάθει ποιος είναι ο Χριστός. Κατόρθωσε και βρήκε κάποιον χριστιανό δάσκαλο και έτσι διδάχθηκε από αυτόν την πίστη του Χριστού στην οποία και παρέδωσε ολόψυχα τον εαυτό του πήγε στον τάφο των γονέων του και τους παρακαλούσε με δάκρυα να τον ελευθερώσουν από τα χέρια των ειδωλολατρών για να αξιωθεί να λάβει το Άγιο Βάπτισμα και να υπηρετεί ολόψυχα τον αληθινό Θεό. Εκεί τον βρήκε κάποιος χριστιανός Αθηναίος Αργυροκόπος που τον λυπήθηκε και τον πήρε μαζί του στην Αθήνα. Στην Αθήνα ο Αργυροκόπος παρέδωσε τον Άγιο Μόδεστο στον αρχιερέα της πόλης να τον κατηχήσει και να τον βαπτίσει. Μετά από την βάπτισή του ο Άγιος Μόδεστος, μόνο με την προσευχή του, θεράπευσε τον αδελφό του Αργυροκόπου, ο οποίος έπασχε από ένα θανατηφόρο νόσημα. Επίσης επικαλούμενος την δύναμη του Χριστού, θεράπευσε και έναν δαιμονισμένο. Η φήμοι των θαυμάτων αυτών έκαναν ονομαστό στην χριστιανική Αθήνα τον Άγιο Μόδεστο. Μόλις όμως εκοιμήθη ο αργυροκόπος, ο Μόδεστος κληρονόμησε ένα μέρος από την περιουσία του, την οποία αφού διένυμε στους φτωχού, αποσύρθηκε στα γύρω βουνά των Αθηνών όπου ζούσε ζωή ασκητική. Τα παιδιά του αργυροκόπου που φθονούσαν τον Άγιο Μόδεστο τον πήραν μαζί τους στην Αίγυπτο. Εκεί τον πούλησαν σε κάποιον κακότροπο ειδωλολάτρια άρχοντα ως δούλο. Ο Άγιος Μόδεστος το δέχθηκε αυτό σαν έργο της θεία Οικονομίας για την σωτηρία του. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε και γρήγορα τον απελευθέρωσε. Τότε ο Άγιος Μόδεστος ελεύθερος πια πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου προσκύνησε όλα τα ιερά προσκυνήματα και αποσύρθηκε στο όρο Σινά. Συνέβη το διάστημα εκείνο να εκδημήσει ο αρχιερέας των Ιεροσολύμων και όλο το πλήθος των χριστιανών συγκεντρώθηκε έξω από τις κλειστές πύλες του ναού της Αναστάσεως και περίμεναν να δουν ποιον αρχιερέα θα τους στείλει ο Θεός. Πίστευαν ότι τις πύλες θα τις άνοιγε ο ίδιος μόνο με την προσευχή του. Τότε από Θεία Νεύση, ο Θεό Μόδεστος έρχεται από το Σινά στα Ιεροσόλυμα και βρίσκεται μπροστά στις σφραγισμένες σπήλες του ναού. Δια της προσευχής του Αγίου, οι πύλες του ναού άνοιξαν από μόνες τους. Από τους χριστιανούς, εκείνη τη στιγμή, ο θείος Μόδεστος, παρά τις αντιρρήσεις του, εξελέγει αρχιερέας των Ιεροσολύμων. Ως ιεράρχης ο Άγιος Μόδεστος, στους δύσκολους εκείνους καιρούς των διωγμών, έδινε τον σκληρό αγώνα να συνδράμει στα δεινά του πυμνίου του με πολυάριθμα θαύματα. Η παρουσία του προς τον Θεό ήταν τέτοια ώστε θεράπευε ακόμη και τα ζώα. Για τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα ο Άγιος Μόδεστος θεωρείται ο προστάτης των ζώων. Κάποτε ήρθαν στα Ιεροσόλυμα για εμπορικό σκοπό τα παιδιά του Αθηναίου Αργυροκόπου που είχαν πωλήσει ως δούλο τον Άγιο Μόδεστο. Έμειναν έκπληκτοι όμως μόλις τον αντίκρισαν αρχιερέα και περίμεναν την δίκαια τιμωρία τους. Ο Άγιος όμως, όντας ανεξή όχι μόνο δεν τους τιμώρησε, αλλά και τους δεξιώθηκε με τα χαράς, τους φιλοξένησε και τους ευεργέτησε πλουσιοπάροχα και με κάθε μεγαλοπρέπεια. Ο θαυμαστός ιεράρχης Άγιος Μόδεστος έτσι πολιτευόταν οσίος και δικαίος και αγωνιζόταν για κάθε αρετή και επιτελούσε πολλά θαύματα. Τα θαύματα που έκανε όμως προκάλεσαν τους φθονερούς Εβραίου οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα της πόλης. Ο ηγεμόνας, αφού τον συνέλαβε, τον πρόσταξε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Άγιος αρνήθηκε και ο ηγεμόνας τον υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια. Βλέποντας οι Εβραίοι την καρτερία του Αγίου, ζητούσαν να τον θανατώσουν. Ο ηγεμόνας τότε δορίζει τον Άγιο στην εκδικητική μανία των Εβραίων, οι οποίοι αφού τον βασάνισαν απάνθρωπα, στο τέλος τον αποκεφάλισαν. Έτσι σε ηλικία 98 ετών ο Άγιος Μόδεστος, ύστερα από 38 χρόνια ειρηνική και δημιουργικής αρχιεροσύνης, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, τον οποίο από παιδί τόσο πολύ αγάπησε.